Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Όλη η ατζέντα από την περιφέρεια της Στερεάς και όχι μόνο θα μας απασχολήσει για την επόμενη περίπου μία ώρα με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και συζητήσεις. Κοντά μου στα σχόλια και το ρεπορτάζ για να δούμε όλη την επικαιρότητα όπως κάθε βράδυ στο κεντρικό δελτίο. Ο Γιώργος Τεργιόπουλος, να δούμε αναλυτικότερα όλα τα θέματα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο από το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς όπως αναμενόταν. Το σατανικό ζευγάρι που είχε απασχολήσει την Φθιώδα τουλάχιστον σε ένα διάστημα πριν ένα χρόνο περίπου καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό της Άμφισσας. 12 Οκτωβρίου του 2012 στην οδό την Φριστού, τότε έγινε το αποτρόπαιο έγκλημα και σήμερα το μεικτό ορκωτό της Άμφισσας στο 45χρονο ταξιάρχη Γεωργίου και στη 42χρονη Αλέκα Μασιάλα, σύζυγο του θύματος τότε, ισόβια χωρίς ελαφρυντικά. Η ακροαματική διαδικασία είχε διακοπεί πριν από 15 ημέρες γιατί είχε κληθεί να καταθέσει η ιατροδικαστής Λαμίας, η κυρία Αποστολή Ακριβούση, η οποία σήμερα βεβαίωσε ότι το θύμα πρώτα πυροβολήθηκε στο κεφάλι και στη συνέχεια δέχθηκε τα χτυπήματα. Η απόφαση, όπως είπες και εσύ, ήταν αναμενόμενη για ένα περιστατικό το οποίο απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλης της χώρας τον Οκτώβριο του 2012. 13 μήνες μετά αποδόθηκε δικαιοσύνη, αλλά υπάρχει όμως και δεύτερος βαθμός. Κανένα ελαφρυντικό δεν δέχθηκε το μεικτό ορκωτό της Άμφισσας και καταδίκασε σε ισόβια τον 45χρονο ταξιάρχη Γεωργίου, τον οποίο θεώρησε φυσικό αυτούργο, δηλαδή τον άνθρωπο που εκτέλεσε το Μίλτο Δράμαλη, ενώ τη 42χρονη Αλέκα Μασιάλα, που ήταν σύζυγος του θύματος, της επέβαλε ισόβια ως ηθικό αυτούργο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι εκ των δικαστών θεώρησαν και τη Μασιάλα φυσικό αυτουργό της αποτρόπαιας δολοφονίας που συντάραξε το Πανελλήνιο στις 12 Οκτωβρίου του 2012 στην οδό την Φριστού στη Λαμία. Από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας, οι δύο κατηγορούμενοι έριχναν ο ένας τα βάρη στον άλλον. Να θυμίσουμε εδώ ότι η δίκη είχε διακοπεί και κλήθηκε να καταθέσει η ιατροδικαστής της Λαμίας, η κυρία Αποστολή Ακριβούση, η οποία ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο του εγκλήματος, έχοντας σχηματίσει μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συνέβη. Έτσι λοιπόν η κυρία Ακριβούση κατέθεσε ότι το θύμα πρώτα πυροβολήθηκε στο κεφάλι και στη συνέχεια δέχθηκε τα χτυπήματα. Με βάση τη συγκεκριμένη κατάθεση αλλά και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες που έδωσε στο δικαστήριο η ιατροδικαστής, ο ταξιάρχης Γεωργίου πυροβόλησε με το αεροβόλο όπλο με ειδικά φυσίγγια το θύμα την ώρα που εκείνο βρίσκονταν στον καναπέ μέσα στον ύπνο του. Και στη συνέχεια το ζευγάρι τον χτυπούσε με βαρύ αντικείμενο, με συνέπεια οι αστυνομικοί να μην μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα τι έγινε πρώτο και τι δεύτερο. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας όμως φώτισαν το συγκεκριμένο θέμα και ουσιαστικά καθόρισαν την εξέλιξη της δίκης. Παρά το γεγονός ότι το σατανικό ζευγάρι συνέχισε μέχρι τέλος να ποντάρει στο εγχείρημα να σπάσουν τα ισόβια προβάλλοντας ελαφρυντικά, το δικαστήριο τα απέρριψε στο σύνολό τους, επιβάλλοντας σκληρότατες ποινές και στους δύο. Γιώργο, να παραμείνουμε λίγο σε θέματα που αφορούν το σοφρονισμό συνολικότερα. Θα μεταφερθούμε στις φυλακές Δομοκού για μια περίπτωση η οποία είχε απασχολήσει στο παρελθόν. Τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ? Πριν από 5 χρόνια είχαμε μια περίεργη υπόθεση που επίσης είχε απασχολήσει στο Πανελλήνιο. Ήταν τότε που μια δίθεν αραβωνιαστική ενός κρατούμενου είχε δώσει, μάλλον έτσι φερόταν να είχε δώσει, 25.000 ευρώ στην διοίκηση των φυλακών Δομοκού για να πάρει μια άδεια. Ένας κρατούμενος. Από εκείνες τις άδειες που παίρνει κάποιος και δεν επιστρέφει ποτέ. Στο μεικτό ορκωτό λοιπόν εκτελήχθηκαν τα περιστατικά αυτά τα οποία είχαν δημιουργηθεί πριν από 5 χρόνια. Με αποτέλεσμα όλοι όσοι κατηγορούνταν σε εκείνη την υπόθεση να αθωωθούν, διότι το δικαστήριο αποφάσισε, συμπέρανε ότι τα καταγγελόμενα εκείνης της περίοδου δεν αποδεικνύονται με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και έτσι λοιπόν αθώθηκαν και ο τότε διευθυντής των φυλακών Δομοκού και ο τότε αρχιφύλακας των φυλακών, μιλάμε για τον κύριο Γιάννη Παφίλη και τον αρχιφύλακα τον Γιώργο Τοχήμα, οι οποίοι επίσης αθωώθηκαν, όπως επίσης και η τότε κοινωνική λειτουργός η Ευγενία Υπόσγειοπούλου, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Αξίζει να τονίσουμε μόνο ότι κατέθεσαν αστυνομικοί, σοφρονιστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, αλλά και οι σοβίτες,
οι οποίοι περιέγραψαν μια κατάσταση που έχει σχέση με ένα σύστημα πληροφοριοδοτών που υπήρχε μέσα στις φυλακές και εξυπηρετούσε ουσιαστικά το έργο της ελληνικής αστυνομίας για να συλλαμβάνει κρατούμενους με ανταλλάγματα εντός εισαγωγικών, κάποιες άδειες. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπόρεσε όμως να στηρίξει το κατηγορητήριο, με αποτέλεσμα ο αντιεισαγγελέας εφετών, ο κύριος Κουκούτσης, να προτείνει την αθώωση των κατηγορουμένων, διότι δεν αποδείχθηκαν τα καταγγελόμενα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Αθώα λόγω αμφιβολιών έκρινε την προπενταετίας διοίκηση των φυλακών Δομοκού το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ο αντιεισαγγελέας εφετών κ. Κουκούτσης, κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του στην πολύκρωτη υπόθεση, όπου κατηγορούμενος ήταν ο τότε διευθυντής των φυλακών Δομοκού Γιάννης Παφίλης, ο τότε αρχιφύλακας Γιώργος Χήμας, όπως επίσης η τότε κοινωνική λειτουργός Ευγενία Ποζιοπούλου και άλλη μια γυναίκα, η οποία είχε εμφανιστεί ως αραβωνιαστικιά ενός κρατουμένου για να παραδώσει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο τότε, 25.000 ευρώ στην ηγεσία της φυλακής για να του δοθεί άδεια 8 ημερών και να μην επιστρέψει εκ νέου στη φυλακή, υποστήριξε ότι τα καταγγελόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν στο ακροατήριο από τις μαρτυρικές καταθέσεις. Την ίδια άποψη είχαν και οι δικαστές του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, που διατήρησαν τις αμφιβολίες τους, με συνέπεια να κηρυχθούν αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι, καθώς από τις καταθέσεις δεν προέκυψαν τα στοιχεία που αρχικά είχαν κατατεθεί. Στη δίκη κατέθεσαν σοφρονιστικοί υπάλληλοι, κρατούμενοι των φυλακών αλλά και αστυνομικοί, οι οποίοι μάλιστα έκαναν λόγο για τη συνεργασία που είχαν εκείνη την εποχή για διάφορες υποθέσεις ναρκωτικών, ακόμη και για τα θέματα των αδειών που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχαν δοθεί παράνομα. Εκείνο που προέκυψε κατά τη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας ήταν ότι κάποιοι εξ αυτών έδιναν πληροφορίες για ναρκωτικά, οι οποίες πληροφορίες έφταναν στην αστυνομία και τις αξιοποιούσε. Όλα αυτά στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ανταλλαγμάτων ανάμεσα στη διοίκηση της φυλακής και τους σοφρονιστικούς με τους φυλακισμένους. Κατά τη διάρκεια της δίκης κατέθεσαν και διάφοροι διάσημοι ισοβήτες, οι οποίοι φυσικά αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του δικαστηρίου. Κάπως έτσι στο δικαστήριο παρέμειναν οι αμφιβολίες σε σχέση με τα γεγονότα τα οποία περιελάμβανε το κατηγορητήριο και αθώωσε όλους τους κατηγορούμενους. Γιώργο, να αλλάξουμε θεματολογία. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο απασχολεί σήμερα και αύριο, ολοκληρώνεται με ψηφοφορία για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ήδη υπάρχουν διαρροές. Σε ακούω. Ο φόρος ακινήτων και ο νόμος, ο οποίος το σχέδιο νόμου το οποίο έχει έρθει, συζητιέται, αλλά δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Επίσης, ο κύριος Πολύδωρας κάτι πήγε να πει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Μαντρωμένοι όλοι. Εγώ τώρα θέλω να αναφερθώ σε αυτό το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή ως σχέδιο νόμου για την προστασία των δανειοληπτών. Αυτό που έχει σημασία δηλαδή, αυτό που λέμε όλοι για τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, θα το δούμε και στο ρεπορτάζ. Λένε λοιπόν ότι αν όλα πάνε καλά, μετατίθεται η ημερομηνία που είχε οριστεί για τις 31 12 του 2013, δηλαδή σε λίγες μέρες, έλυγε η προστασία για την πρώτη κατοικία. Και μπορούσαν οι τράπεζες να κατάσχουν και την πρώτη κατοικία. Τι κάνουν τώρα εδώ? Δίνουν μια παράταση ενός έτους, δηλαδή λύγει η προθεσμία αυτή στις 31 12 του 2014, αλλά ποιο είναι το κόλπο τώρα εδώ? Και εδώ είναι το κόλπο που κάνει όλους τους Έλληνες να τρέχουν πανικόβλητοι. Μέχρι 31 πρώτου του 2014, δηλαδή αυτόν το Γενάρη που έρχεται, σε ένα μήνα δηλαδή, θα πρέπει όσοι βρίσκονται στο κόκκινο στις τράπεζες, όσοι έχουν δηλαδή κόκκινα δάνεια και βρίσκονται πρώτων πυλών των κατασχέσεων πρώτης κατοικίας, να καταθέσουν στις τράπεζες ένα φορτηγό δικαιολογητικά. Θα το πω απλά. Ξεκινάμε από πού? Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας, φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου, βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων αρμόδιας φορολογικής αρχής για αναφορά επί του ποσού του ακινήτου και για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, αντίγραφα τελευταίων δηλώσεων ε1 και ε9, αποδεικτικό έγγραφο για το ύψος των καταθέσεων που διατηρούσαν πριν την 20η Νοεμβρίου του 2013, και το πιο σημαντικό, όλα αυτά για να ισχύουν και για να μπορεί κάποιος να μπει στην διαδικασία και στη ρύθμιση, να ενταχθεί δηλαδή στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει
το σπίτι του να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 35.000 ευρώ. Αξία ακινητής και ακίνητης περιουσίας συνολικά έως 270.000 ευρώ και το σύνολο των καταθέσεων κινητών αξιών του οφειλέτη και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Εάν αυτό είναι δεσμευτικό, εγώ σκέφτομαι ήδη ένα τεράστιο αριθμό πολιτών που δεν συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση. Ακόμα και αυτά να ισχύσουν δηλαδή, δεν συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση. Βέβαια, είναι ένα σχέδιο νόμου, το οποίο δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Θα δούμε αν κατατεθούν αλλαγές για όλη αυτή τη διαδικασία και θα δούμε πού θα πάει αυτή η διαδικασία. Καλό σε πρώτη φάση ότι μετατέθηκε η ημερομηνία για την πρώτη κατοικία ένα χρόνο μετά. Τα λέγαμε και είχαμε ζωρίσει και αρκετούς βουλευτές. Θυμάσαι, Γιάννη, εδώ που τους λέγαμε ότι κανένας δεν έχει πει εάν θα μετατεθεί η τελευταία ημερομηνία, η 31/12/13 για τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας. Εδώ λοιπόν έρχεται σε σχέδιο νόμου με τους περιοριστικούς αυτούς όρους, αλλά έρχεται. Να δούμε το ρεπορτάζ. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την προστασία των δανειοληπτών. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του σχεδίου, αναστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία οφειλετών, εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 35.000 ευρώ και η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2014 στους κόκκινους δανειολήπτες να προσκομίσουν στις τράπεζες τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν την κινητή και ακίνητη περιουσία τους ώστε να ενταχθούν στη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος προβλέπει πως όσοι θέλουν να μπουν στη ρύθμιση θα πρέπει να προσκομίσουν. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία τους, λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων τους ώστε να αποδεικνύονται πως πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και λεπτομερή αναγραφή των κινήσεων του λογαριασμού που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες. Αν δε ο οφειλέτης δεν τηρήσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2014, έρεται η προστασία από πληστηριασμούς. Επιπλέον, οι τράπεζες θα ζητούν αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1/1/2007, καθώς και τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που αποκτήθηκαν έπειτα από αυτή την ημερομηνία. Βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, αντίγραφα τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και αποδεικτικό έγγραφο για το ύψος των καταθέσεων που διατηρούσαν πριν από την 20 Νοεμβρίου του 2013. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι αν υπάρχουν περισσότερα του ενός κόκκινα δάνεια, η ελάχιστη δόση θα κατανέμεται ίσα σε όλους τους δανειστές, ενώ αν δεν πληρωθεί για 3 μήνες, έρεται η προστασία. Για τους εγγυητές, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι η τράπεζα απαγορεύεται να στραφεί εναντίον τους, εφόσον ο πρωτοφυλέτης ενταχθεί στη ρύθμιση που τώρα εισάγεται. Αν η τράπεζα έχει ήδη στραφεί κατά του εγγυητή, τότε και αυτός έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στη ρύθμιση με τα ίδια κριτήρια εισοδήματος περιουσίας. Λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά, αλλά από το Λότελα Γιώργο κάτι μπορεί να σημαίνει και αυτό. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράσης, πιο συγκεκριμένα, πιο στοχευμένη. Θα πάμε στο νομό της Ευρυτανίας τώρα και να θυμίσω την κόντρα που είχε ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, τον κύριο Καραμπά, για τα κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε σχολεία της περιοχής. Και υπήρξε η δέσμευση, λέω πολύ σύντομα το ιστορικό, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τον κύριο Παλιαλέξη, τα προβλήματα θα διευθετηθούν. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και επανήλθε ο κύριος Καραμπάς. Έτσι. Και επανήλθε και με απάντηση η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο κύριος Τσαπρούνης, σε ακούω. Ο κύριος Τσαπρούνης πέρασε από εδώ σήμερα και μας άφησε αυτό το έγγραφο, το οποίο καλά έκαναν τα παιδιά να το ξαναδείχνουμε. Λοιπόν, έχει την υπογραφή του Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βρετανίας. Διαβάζουμε λοιπόν, απαντά
στην δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Καραμπά. Και μάλιστα, επειδή ήρθε ο κύριος Τσαπρούνης από εδώ και του είπα ότι θα διαβάσω το έγγραφο στον αέρα και θα ζητήσω από τον κύριο Καραμπά να απαντήσει, αν θέλει να ακούσει και ο ίδιος, για να απαντήσει και ο κύριος Τσαπρούνης. Θα έχουμε τον κύριο Καραμπά. Διαβάζω λοιπόν για να ακούει ο κύριος Καραμπάς τι απαντάν από την Ευρυτανία, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο έγγραφο το οποίο αυτός είχε στείλει. Πάμε γρήγορα. Για το σχολικό έτος 13-14, καμία σχολική μονάδα δεν έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας, διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 2003. Οργανικότητα των σχολικών μονάδων, καθώς και η οργανικότητα των σχολικών μονάδων, καθώς και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, διαμορφώνεται ή μεταβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του νόμου 1566 του 85, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11. Mm-hmm. Σήμερα, λέει, Τετάρτη, προφανώς το έγγραφο έχει συνταχθεί από χθες, προχθές, συγγνώμη, 18 Δωδεκάτου, όλα τα δημοτικά σχολεία της Ευρυτανίας λειτουργούν με πλήρη στελεχωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, καλύπτοντας όλες τις διδακτικές ανάγκες. Διαπιστωμένο λειτουργικό κενό 4 διδακτικών ωρών στην ειδικότητα PY06 Αγγλικών. Στο νηπιαγωγείο Γρανίτσας το λειτουργικό κενό καλύπτεται με μεταφορά μαθητών σε διπλανό νηπιαγωγείο και ωσότου τεθεί πίστοση από τον κρατικό προϋπολογισμό για πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Στο νηπιαγωγείο Αγράφων το λειτουργικό κενό καλύπτεται με προσωρινή φιλοξενία του νηπίου, γιατί πρόκειται μάλλον για ένα, έτσι, στο Δημοτικό Σχολείο Αγράφων. Τα λειτουργικά πλεονάσματα και κενά σε σχολικές μονάδες της Ευρυτανίας γνωστοποιούνται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και επικαιροποιούνται κάθε φορά που διαπιστώνεται μεταβολή. Η χορήγηση αναρωτικών αδειών ακολουθεί τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες. Οι αποφάσεις είτε του συλλογικού οργάνου είτε του μενομελούς οργάνου αναρτώνται στο διαδικτυακό κόμβο της διάβγειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ολοκληρώνεται. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών καθώς και οι ανακλήσεις αυτών υπογράφονται από τον Υπουργό Παιδείας όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό που προφανώς για την κυρία που αναφέρθηκε ο κ. Καραμπάς αποδεσμεύτηκε στις 2 Δωδεκάτου του 2013 ως πλεονάζον προσωπικό, όπως ορίζει άλλωστε και η Υπουργική Απόφαση. Τέλος, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου αποτιμάται με εκθέσεις αξιολόγησης στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, όπως άλλωστε προβλέπεται. Ο Διευθυντής Αθανάσιος Τσαπρούνης. Yes. Αυτά. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Καραμπά, τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, να πάρουμε την απάντησή του. Καλησπέρα, κύριε Καραμπά, από τη Λαμία. Καλησπέρα σας. Ουσιαστικά αυτό το έγγραφο λέει δεν είναι έτσι όπως μας είχατε αναφέρει εδώ στην τοποθέτησή σας στο Ένα Κεντρικής Ελλάδος. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Σας ακούμε. Ακούσατε τον Γιώργο Στεριόπουλο, έτσι, να μην επαναλαμβανόμαστε. Βεβαίως. Έχω πάρει και εγώ την επιστολή, Παύλα, απάντηση. Καταρχάς, με την κινητοποίηση, να το πω έτσι, των πραγμάτων γύρω από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό μας, συνέβη μέσα στην όλη δυστυχία και ένα καλό. Δηλαδή. Γνωρίσατε από κοντά τον κύριο Τσαπρούνη ως κομιστή επιστολών. Μάλιστα. Καλά, πάμε το ξεκινήσατε, αλλά να πάμε στην ουσία. Οπότε ναι. Ανεβάζετε στροφές σας. Και αυτό σημαντικό είναι. Αντί να έρθει να αναλύσει αυτά που γράφει στο έγγραφο, έφερε την επιστολή και έφυγε. Με αυτή την έννοια έχει μια συμβολή, έχει μια σημειολογία, να το πω έτσι, η παρουσία του εκεί στο κανάλι. Η δικιά σας η απάντηση ποια είναι, κύριε Καραμπά? Θα πάω στην ουσία του πράγματος. Στην επιστολή έχει απαντήσει πολύ επιλεκτικά και βεβαίως μόνο και μόνο ότι αναφέρει ποια είναι τα προβλήματα, τι γίνεται σε κάποια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, δεν αναφέρει σε όλα. Από μόνο του το έγγραφο δείχνει την κατάρρευση που συνέβη στην πρωτοβάθμια στο νομό μας. Εάν δεν έδειχνε την κατάρρευση, δεν θα ανέφερε σχολείο-σχολείο ποια είναι τα προβλήματα, που δεν είναι όλα τα σχολεία εκεί. Είναι περίπου λιγότερα από τα μισά. Και δεν αναφέρει και κανένα σχολείο στο Καρπενήσι. Λες και το Καρπενήσι δεν υπάρχει. Κύριε Καραμπά, η ερώτηση είναι μία. Απαντά στα θέματα που βάλατε ο κύριος Τσαπρούνης ή δεν απαντά? Μπορεί, είναι δυνατόν ποτέ να απαντήσεις με νόμους στην κατάρρευση της παιδείας που επικαλείται ο Τσαπρούνης και υπουργικές αποφάσεις και διατάξεις. Μα αναφέρει, εσύ το διαβάσατε, αναφέρει ένα
επικαλείτε όμως τους νόμους και συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Εκτιμώ ότι δεν τα έχει βγάλει από το μυαλό του κύριε Καραμπά, όμως έτσι το αντιλαμβάνεστε. Θα σας πω. Διαβάστε εσείς το έγγραφο που λέει φιλοξενείτε το παιδί στο Υπηαγωγείο Αγράφων στο Δημοτικό Σχολείο. Τι φιλοξενία είναι? Του παρέχουν δωμάτιο, φαγητό και διακοπές δωρεάν? Υπάρχει έκφραση φιλοξενούμε στην παιδεία? Αυτό εσείς το διαβάσατε νωρίτερα. Το διαβάσαμε. Δεύτερο, βεβαίως, και κοιτάξτε, εσείς το διαβάσατε. Αλλά καλό είναι να μην ρωτάτε σε εμάς, εσείς να λέτε τώρα. Όχι, δεν ρωτάω απαντώντας, έτσι. Είναι δυνατόν να υπάρχει φιλοξενία από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό? Άμα ήταν τότε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου, θα τα φιλοξενούσαμε, θα τους παρήχαμε διακοπές, δηλαδή δωρεάν, σε ένα μεγαλύτερο σχολείο. Παιδεία είναι αυτό ή πάρκινγκ παιδιών? Έτσι, απαντώ ευθέως, αφού το θέλετε έτσι. Μιλάει ότι υπάρχει παιδί το οποίο μετακινείται 35 χιλιόμετρα για να πάει σε σχολείο από τα Άγραφα και δεν τρέφονται λίγο. Αυτό λέγεται παιδεία? Γι' αυτό είναι ανίκανοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν έχουν πάνω την παραμικρή ντροπή. Και χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις μήπως και με μηνύσουνε για να βρεθούμε απέναντι ένας στον άλλον και ενώπιον του λαού, των πολιτών της Ευρυτανίας. Αλλά δεν θα το τολμήσουν να το κάνουν, να με μηνύσουνε. Γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις. Κρύβονται στο σκουτάδι. Το θέμα δεν είναι να μην πάμε σε δικαστικά μονοπάτια, το θέμα είναι να βρεθεί η τομή. Αν χρειαστεί, γιατί όχι. Απλά να δοθεί λύση στα θέματα που εσείς βάλατε και μου λέτε ότι δεν παίρνετε απαντήσεις. Ναι, αν δοθεί μια λύση. Αν θυμάμαι καλά. Ο πρώτος που θα βγω και θα πω δόθηκε λύση σε ένα θέμα. Αν θυμάμαι καλά, στην προηγούμενη τοποθέτησή σας είχατε πει ότι εάν δεν ικανοποιηθείτε θα το κλιμακώσετε στην ιεραρχία όλο αυτό. Ωραία, ακούστε τότε. Γιατί θα έτσι κι αλλιώς θα το καλύψω γι' αυτό. Θα περιμένω καταρχάς την απάντηση και την τοποθέτηση, γιατί το κοινοποιώ και στον Υπουργό Παιδείας και στον Γενικό Γραμματέα Παιδείας, τον κύριο Κυριαζή. Και η κοινοποίηση έχει το εξής νόημα. Εάν αυτές οι απόψεις που εκφράζει ο Διευθυντής εκφράζουν καταρχάς και τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα. Ένα δεύτερο, εγώ την επιστολή δεν τη στέλνω μόνο και έχω την απάντηση μόνο στον κύριο Τσακούνη, δηλαδή στον διευθυντή πρωτοβάθμια στο νομό Ευρυτανίας. Τη στέλνω και στον περιφερειακό διευθυντή, στον κύριο Παλιαλέξη. Σωστά. Άρα πρέπει να μου απαντήσει και εκείνος εάν τον εκφράζουν οι απόψεις του κύριου Τσακούνη. Εγγράφος. Ναι. Του υπουργού εγγράφος. Θα δω και τον εισαγγελέα εντωμεταξύ που κοινοποιώ την επιστολή μου ενδιάμεσα. Και ελπίζω να έχουμε συνέχεια. Εγώ πάντως στη συνέχεια θα την δώσω. Σήμερα σας λέω μόνο ένα πράγμα. Με αυτόν τον εμπειγμό και την κοροϊδία ανοίγουν περισσότερο οι ασκοί του αιώλου. Εξάλλου όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, θα κλιμακώσουμε και δεν είμαι μόνο σαν αντιπεριφερειάρχης. Υπάρχουν και οι γονείς που έχουν τις πρώτες διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν καταλήψεις σε πρώτη φάση στα γραφεία τους. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εμένετε στην αρχική σας τοποθέτηση για την παρέτηση του κ. Τσαπρούνη? Είναι επικίνδυνη. Αυτό λέω. Αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Κύριε Καραμπά, σας ευχαριστούμε, σας αποδεσμεύουμε. Καλό βράδυ, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό σας βράδυ. Θα συνεχίζουμε εμείς τώρα από την Βρυτανία. Θα κατέβουμε λίγο προς την δυτική φθιότητα, Γιώργο. Τώρα να πάμε στον Δήμο της Μακρακόμησης. Καθώς εκεί έχουμε πρωτοτυπίες. Εδώ αρχίζουν τώρα τα απίστευτα, τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Οι τράπεζες αρχίζουν να ρουφάνε ποσά από λογαριασμούς πολιτών. Ισχύει, Γιώργο, αυτό? Ισχύει. Και γιατί ακριβώς αναφερόμαστε? Ισχύει. Έχουν φτάσει με όλες τις τροπολογίες και τους νόμους και τις δεσμευτικές έως εκβιαστικές
έτσι, διατάξεις τις οποίες έχουν περάσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχουν δέσει χειροπόδαρα όλους για να εκτελούν χωρίς καμία, πραγματικά χωρίς καμία αντίδραση, ό,τι επιβάλλει η Τρόικα. Ακούστε τώρα ποιο είναι το κόλπο. Υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό σε πολλούς δήμους σε ολόκληρη την επικράτεια μία πρακτική, κυρίως σε ό,τι αφορά στις οφειλές για το νερό, να μπορεί ο πολίτης να ρυθμίζει, εάν μπορεί να το κάνει από μόνος του, το ποσό αυτό, για να μην επιβαρύνεται, ειδικά αυτή την περίοδο. Ειδικά αυτή την περίοδο. Έρχεται λοιπόν σήμερα μία καταγγελία στο κανάλι μας που λέει ότι ενεργοποιήθηκε με εντολή του Δήμου Μακρακόμης η αναγκαστική κατάσχεση, να το πω. Έβαλαν χέρι, ίσπραξη από τραπεζικούς λογαριασμούς για τις οφειλές προς το Δήμο Μακρακόμης, κυρίως σε σχέση με το νερό. Και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπήρξε μία ανησυχία για πολίτες οι οποίοι άρχισαν να βλέπουν από τους λογαριασμούς τους να εξαφανίζονται ποσά. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι άμα χρωστάς θα στα πάρουνε. Όμως σε μια περίοδο όπως είναι αυτή, πριν τις γιορτές, που έρχονται ένα σωρό χαράτσια, από τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και πλήρης αφέμαξη των ποσών. Και πλήρης αφέμαξη. Και πόσοι από αυτούς έχουν δάνεια στις τράπεζες, καταναλωτικά, στεγαστικά. Έρχονται λοιπόν και αυτά τα μέτρα, τα οποία ακούστε τώρα. Πώς γίνεται αυτό? Θα μπορούσε να πει κάποιος, καλά ρε παιδάκι μου, δεν μπορούσε ο Δήμος να μην το κάνει. Δεν θα μπορούσε ο Δήμος να μην το κάνει. Να μην δώσει την εντολή. Έλα όμως που δεν την έδωσε ο Δήμος την εντολή. Την έδωσε ο αρμόδιος υπάλληλος, που έχει ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας, τον οποίο υπάλληλο απειλεί το κράτος ότι αν δεν το κάνει θα χάσει τη δουλειά του. Εάν δηλαδή δεν προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης των οφειλών, θα τον απολύσουν. Και τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα? Θα τον απολύσουν. Δηλαδή τον εκβιάζουν ότι αν δεν πάει να τα πάρει με το ζόρι, θα χάσει τη δουλειά του. Άρα τι κάνει λοιπόν? Πάμε να δούμε ολόκληρο το ρεπορτάζ, αλλά περιμένετε τώρα. Θα το σπάσουμε σε δύο κομμάτια, Γιώργο. Μισό λεπτάκι. Από ποιους μπορείς να πάρεις χρήματα? Από αυτούς που έχουν. Έτσι. Μέχρι τι ποσό έχουν πει, και γνωρίζουμε και στο παρελθόν, και μας το έχουν πει και οι δικηγόροι που παρακολουθούν την νομοθεσία, ότι μέχρι 1000 ευρώ δεν μπορείς να το πειράξεις το ποσό. Δεν μπορείς να πειράξεις τη μισθοδοσία. Δεν μπορείς να πειράξεις τη σύνταξη. Μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό. Και από εκεί και πάνω χρειάζεται να μπορείς να τραβήξεις συγκεκριμένο ποσό από όλα αυτά. Έτσι. Για να δούμε όμως τι έγινε σήμερα στο Δήμο Μακρακόμης. Έχουμε και συνέχεια μετά, έτσι. Διότι βεβαίως και έχουμε και συνέχεια μετά. Διότι μπορεί κάποιος να λέει ότι έτσι λέει η νομοθεσία, αναγκάζομαι, με εκβιάζουν, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, πρέπει να το κάνω. Όμως, έλα όμως που καταγράφονται και περιπτώσεις που πάνε και ρουφάνε και από τους λογαριασμούς όχι αυτού που χρωστάει, αλλά του παιδιού του. Ως δικαιούχος. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν ένα παλικάρι, αν ένα κορίτσι, αν μια κοπέλα, αν ένας νεαρός εργάζεται κάπου και παίρνει 300-400 ευρώ μισθοδοσία και έχει συνδικαιούχο τον πατέρα του ή τη μάνα του που σε αυτόν φαίνεται η οφειλή, πάει και απλώνει χέρι και βάζει χέρι στο μισθό του παιδιού που είναι πολύ κάτω από τα 1000 ευρώ. Γιατί είναι συνδικαιούχος και χρωστάει ο πατέρας. Ναι, αλλά αυτός είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας. Και δεν είναι μόνο λογαριασμός μισθοδοσίας 4 και 5.000 ευρώ. Είναι λογαριασμός μισθοδοσίας 300 και 400 ευρώ. Πώς βάζεις χέρι εκεί? Να πάνε μετά, λέει, να τον κάνουν ακατάσχετο αν θέλουν. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τα έχουν ήδη αρπάξει. Για να δούμε. Και τελειωμό δεν έχουν οι ανθρωποφάγες αποφάσεις των κυβερνώντων με ή χωρίς εκβιασμό, από όποια πλευρά και αν προέρχεται ο εκβιασμός. Την Παρασκευή το πρωί, με εντολή του Δήμου Μακρακόμης, οι τράπεζες άρχισαν να βάζουν χέρι στους λογαριασμούς πολιτών με οφειλές προς το Δήμο άνω των 300 ευρώ. Απίστευτο, και όμως αληθινό.
Ζητήσαμε εξηγήσεις από τον Δήμαρχο. Γίνεται χαμός στις τράπεζες κλπ. Αυτό έγινε το πρωί τηλεφωνικά. Επικοινώνησα εγώ με τις τράπεζες και βέβαια δεν μου είπαν ότι δεν έγινε τίποτα. Προφανώς έγινε κάποια καταγγελία για αυτό το θέμα, για δεσμεύσεις που έχουμε κάνει σε λογαριασμούς πάνω από 300 ευρώ για οφειλές στο Δήμο. Στη συνέχεια, αφού επικοινώνησα και με τις δύο τράπεζες, την τράπεζα Πειραιός και την Εθνική, γιατί σε αυτές έχουμε δεσμεύσει κάποιους λογαριασμούς, μου είπαν ότι δεν έγινε τίποτα και ότι επισκεφτήκαν τις τράπεζες δύο άτομα, τουλάχιστον σήμερα, και έκανα δύο χτες. Οπότε αυτό περί χαμού στις τράπεζες δεν ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, για αυτό το θέμα ήθελα να σας πω ότι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία είναι ο υπάλληλος, ο κεντρικός ταμείας. Και αυτό βέβαια έγινε για ευνόητους λόγους. Επειδή εμείς οι αιρετοί λειτουργούμε διαφορετικά, ήρθε η πολιτεία και λέει υπεύθυνος είναι ο υπάλληλος, τον οποίο υπάλληλο έχουν στο χέρι τους και ανά πάσα στιγμή, αν πέσει σε παράπτωμα, μπορεί να τον στείλουν και στο σπίτι του. Επειδή έχω μπροστά μου και τον νόμο, λέει υπεύθυνος για την επιβολή των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης είναι ο προϊστάμενος της ταμιακής υπηρεσίας, είτε ο δημοτικός ταμείας, και έχει προσωπική ευθύνη για τη μη έγκαιρη διαδικασία ίσπραξης. Αυτό είναι το άρθρο 25, Προεδρικό Διάταγμα 774 το 1980. Τώρα, εάν τεθεί το ερώτημα γιατί δεν έγινε σε πάρα πολλούς δήμους, έχει γίνει πράγματι σε πάρα πολλούς δήμους αυτό, γιατί ακούστηκε και αυτό και έγινε μόνο στο δικό μας δήμο, θα σας πω ότι οι οφειλές που είναι πάνω από 300 ευρώ ανέρχονται σήμερα στις 800.000, και αυτό είναι μέχρι τέλους του 2012 ή του 2013, δεν το έχουμε συμπεριλάβει. Και οι οφειλές που είναι κάτω από 300 ευρώ είναι γύρω στους 300.000. Συνολικά δηλαδή 1.100.000. 1.100.000, καταλαβαίνετε, μας δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς δεν είμαστε μεγάλος δήμος. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα. Μας λένε να κόψουμε το νερό. Στο δικό μας δήμο δεν έχουμε κόψει ποτέ νερό και δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το τελευταίο, το έσχατο μέτρο. Γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας, γνωρίζουμε τις ανάγκες προσωπικά του καθενός και γι' αυτό δεν θέλουμε να φτάσουμε και παίρνουμε άλλα μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, τα ποσά τα οποία δεσμεύονται είναι, καταρχήν, να το πω μάλλον διαφορετικά, δεν δεσμεύονται συντάξεις και μισθοί που είναι κάτω από 1.000 ευρώ, πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν μπορεί να πληρώνουν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑΜΑ τα 350 ευρώ και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα στις τράπεζες να μην πληρώνουν το Δήμο. Και όταν λέμε να μην πληρώνουν το Δήμο, δεν μιλάμε για οφειλές ενός έτους και δύο ετών και τριών, μιλάμε για περισσότερα χρόνια. Προσπαθήσαμε να μην δεσμεύσουμε πάρα πολλούς λογαριασμούς, γι' αυτό και κάναμε το ποσό έτσι κατ' υπέρβαση, θα έλεγα, πάνω από 300 ευρώ, γιατί ο νόμος λέει από 1 ευρώ και πάνω. Υπάρχει σε εξέλιξη νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να γίνει ρύθμιση στις οφειλές. Αυτό έχει συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που είναι τώρα σε εξέλιξη από το Υπουργείο. Επειδή θέλω έτσι να ενημερώνομαι συνεχώς, ζητάνε τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Αν και το Γενικό Λογιστήριο είναι θετικό, και πιστεύω ότι θα είναι, θα μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια και ρύθμιση. Και αυτό βέβαια αφορά και άλλες οφειλές προς τους Δήμους. Προς το παρόν δεν υπάρχει νομοθετική κάλυψη προκειμένου να γίνουν δόσεις. Δεν υπάρχει νομοθετική κάλυψη για να γίνουν οι δόσεις. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο και θα πάμε να πάρουμε τα λεφτά του Κοσμάκη, ακόμα και αν πρόκειται για μια μισθοδοσία των 360, 70, 80 ευρώ. Για όλα αυτά. Για όλα αυτά, έτσι. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα περιμένουμε να δούμε αν λένε αλήθεια όλοι αυτοί. Αν λένε αλήθεια. Θέλετε να δούμε αν λένε αλήθεια? Για πάμε να δούμε τι λέει ένας άνθρωπος, ένας μεροκαματιάρης, ένας πυροσβέστης που είδε από το λογαριασμό του παιδιού του, να χρωστάει αυτός και να πάνε να τα παίρνουν από το λογαριασμό του παιδιού του, που παίρνει πόσα. Δείτε το ρεπορτάζ.
Με τις πολιτικές δηλώσεις όμως, τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών δεν επιλύονται. Το κακό δεν σταματά πουθενά. Ακούστε την απίστευτη ιστορία ενός πατέρα που μας λέει ότι κατέσχεσαν το μισθό της κόρης του για το νερό που ο ίδιος χρωστούσε στο Δήμο Μακρακόμης. Δεν μπορεί όταν χρωστάει ένας γονιός χρήματα, αλλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα διότι υπάρχουν δάνεια για σπίτια, να γίνουν κατασχέσεις στα βιβλιάρια των παιδιών τους. Αυτό έγινε σε μένα και είναι ντροπή και έσχος για μια κοινωνία που έχουμε συμβάλει στο παρελθόν για το καλύτερο αυτής της πόλης. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτό έχω να πω μόνο. Πρέπει να ντρέπονται άπαντες. Εμένα η κόρη μου δουλεύει στον ΟΤΕ με το πρόγραμμα το Plast και της έγινε κατάσχεση, ενώ παίρνει 380 ευρώ, της έγινε κατάσχεση στο βιβλιάριό της χρήματα για το νερό, το οποίο αφορά εμένα. Και σε μένα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Όμως εγώ, παρόλο που είμαι στην περιουσιακή υπηρεσία, έχω δάνεια τα οποία πληρώνω, μου τα κρατάνε μάλλον από το μισθό μου, παίρνω 1.300 ευρώ, μου κρατάνε τα 520, βάλτε πόσο είναι το υπόλοιπο, και από αυτά πρέπει να πληρώσουμε ΔΕΗ, χαράτσια, όπως όλος ο κόσμος, λοιπόν, και να ζήσει και την οικογένεια που έχω και ένα μικρότερο παιδί. Αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, όπως εγώ, όπως όλοι οι Έλληνες δηλαδή. Και θα είναι καλά να μην αγγίζουν βιβλιάρια των παιδιών τους, τη στιγμή που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε εμείς πέρα, να μην κατάσχονται από τα βιβλιάρια των παιδιών. Απίστευτα, απίστευτα. Μπράβο τους. Απίστευτα. Μπράβο στις τράπεζες, μπράβο. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν και... Έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη στο Βήμα στη Βουλή. Πάμε να δούμε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Γεωργιάδης, να συνδεθούμε και να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο. Και να απολύσουν τους εργαζομένους τους. Και κάποτε πρέπει να καταλάβετε επιτέλους ότι είστε αξιωματική αντιπολίτευση πια. Και άρα αναγκαστικά ορισμένοι αυτά τα οποία λέτε... Τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη στους σχεδιασμούς τους. Και μπορεί η σημερινή σας ομιλία εδώ να είναι η αιτία αύριο για να μείνει πολλοί κόσμος χωρίς δουλειά. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ να έρχεστε πιο Γιατί αντιδράτε, γιατί μιλάτε αντιδράτε. Για θέματα που δεν ξέρετε. Έχετε κύριο βουλευτικό εκπρόσωπο να πάρει το λόγο. Ξέρει. Σας αυτό παρακαλώ. Μου κάνει εντύπωση. Παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Και ως βουλευτής Πύρεως, να είστε πιο προσεκτικός με την ελληνική ναυτιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γεωργιάδη, μικρό το απόσπασμα. Γιώργο, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αρπάχτηκαν εκεί για τα θέματα στον φόρο... Υγείας ναυτιλίας, όλα μαζί. Όλα μαζί, όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε θέματα που αφορούν την υγεία, την αυτοδιοίκηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Να τα πούμε! Του χρόνου τα καλά τα νέα έρχονται από φέτος. Γιατί φέτος, ό,τι έχετε φανταστεί, γίνεται πραγματικότητα με το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Πρωτοχρονιάτικο λαχείο! Χρυσή πεντάδα με κέρδη 6 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος, με τέτοια νέα, θα ξεφύγετε! Χριστούγεννα με τη Σύλβη. Η μεγαλύτερη χορεύτρια του κόσμου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 19 έως 30 Δεκεμβρίου. Η μοναδική Σιλβί Γιγέμ σε σύγχρονο και κλασικό ρεπερτόριο με τον Άκραμ Καν και τα μπαλέτα του Τόκιο. 4 αριστουργηματικά έργα, 3 εκπληκτικές παραστάσεις, ένα μοναδικό γκαλά χορού. 19 έως 23 Δεκεμβρίου. Σιλβί Γιγέμ, Άκραμ Καν, Sacred Masters. 25 έως 30 Δεκεμβρίου. Σιλβί Γιγέμ, Τόκιο Μπαλέ, Μαργαρίτα και Αρμάδος. Απογευματινές παραστάσεις, ωραία κοιμωμένη από τα διάσημα μπαλέτα του Τόκιο. Σε μια γιορτή χαράς για όλη την οικογένεια. Χριστούγεννα στη μαγεμένη Ελατοχώρα. Έλα, παίξε, γράψε, γέλα, ζήσε κάθε παιδική σου τρέλα. Γεύσεις, χρώματα και δώρα που δεν έχεις δει ως τώρα. Μαγεμένη Ελατοχώρα. Δεν υπάρχει άλλη στη χώρα. Στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Πετρέλαιο.
τέλος. Τώρα, για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση στη θέρμανση, επισκεφτείτε τα καταστήματα Καβαδία. Εξοπλιστείτε με ενεργειακά τζάκια, λέβητες και σόμπες πέλετη ξύλου, θερμοπομπούς, κλιματιστικά και όλες τις λύσεις για οικονομία στη θέρμανση. Βρείτε τώρα αυτό που σας ταιριάζει και γλιτώστε από τα περιττά έξοδα. Σε εμάς θα βρείτε μπριγκέτα και πέλετ. Καταστήματα Καβαδία στη Λαμία. Ποιότητα και οικονομία για μια ζωή. Τρίτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Η κορυφαία εταιρεία Berek ήρθε στην Ελλάδα με λέβητες και αερόθερμες σόμπες pellet υψηλής τεχνολογίας. Εξασφαλίστε ποιοτική θέρμανση και ως 70% οικονομία στα καύσιμα. Berek. Αποκλειστική διάθεση για όλη την Ελλάδα. Τρίτο χιλιόμετρο Λαμίας Αθήνας. ΤΕΟ Ελλάς. Προμηθευτείτε τώρα pellet και μπρικέτες πιστοποιημένων εταιριών σε νέες, μειωμένες τιμές. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Η εμπειρία 40 χρόνων στο χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ενυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ενυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Στο top των φωτοβολταϊκών, Top Energy. Η κορυφαία εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και ως 100% χρηματοδότηση. Top Energy. Αδελφία Λαφροπάτη, Σπαθούλα Ζήσιμος. Μέλος του ομίλου ΣΠΑΛ. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Είδαμε λίγο πριν ένα μικρό απόσπασμα από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Θα παραμείνουμε σε θέματα υγείας και να δούμε ποια είναι η αλήθεια για την περιβόητη μεταρρύθμιση. Γιώργο, θα μας βοηθήσει συνάδελφος Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, δημοσιογράφος από το περιοδικό Unfollow και τα άρθρα που υπάρχουν, τουλάχιστον στον τομέα αυτό. Μαρινίκη, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα σας. Δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω ποιες ακριβώς εικόνες είδατε εσείς από τον κύριο Γεωργιάδη ως υπουργό, ποιου υπουργείου τον είδατε να μιλάει. Ωραίο. Μόλις με το κανάλι της Βουλής τον παρακολούθησα, μάλλον στο προηγούμενο υπουργείο ξεμηνεμένο. Ένιωσε έτσι την ανάγκη στη συζήτηση του νέου φόρου στην ακίνητη περιουσία να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εφοπλιστών όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Δρίτσας, αναφέρθηκε στα 12 εκατομμύρια ευρώ που πληρώνουν συνολικά σε φόρους. Μαρινίκη! Οι εφοπλιστές. Μαρινίκη, μ' ακούς? Ναι, σας ακούω. Για βάλε μια αεροτελεία, παιδιά, δώστε τον πάλι. Είναι πάλι στο είναι βήμα. Ένα λεπτό, Μαρινίκη, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Θα χάσουν τη δουλειά τους και όσοι σήμερα εργάζονται. Γιατί δεν καταλάβατε τι σας είπα. Όταν έρχεται ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στη Βουλή και λέει αυτά, κάποιοι σκέφτονται, λες να έρθουν αυτοί στην εξουσία. Ας πάμε γρήγορα να φύγουμε από εδώ. Πρέπει να έχετε λοιπόν πολύ καλύτερη ευθύνη πριν ανοίγετε αυτές τις κουβέντες στο κοινοβούλιο, γιατί παίζετε το παιχνίδι αυτό. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Κύριε Λαμπέ. Καταλαβαίνετε, κύριε Δρύση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Τεγροστό στο σώμα, ότι από τα δεν προλάβαμε και πολλά αποσπάσματα. Μαρινίκη, όμως ξέρεις καλά το ρεπορτάζ. Σε ακούμε. Ναι, είχα την τύχη να τον παρακολουθήσω στην ακριβώς προηγούμενη παρέμβασή του. Ένιωσε την ανάγκη να παρέμβει όταν ο κύριος Δρίτσας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στην ετήσια φορολογία των εφοπλιστών της χώρας,
Σημειώνω ότι έχουμε καταγράψει από το πρώτο τεύχος του περιοδικού Unfollow 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το σύνολο των εφοπλιστών, όλοι οι εφοπλιστές μαζί, ενώ εντελώς ταυτόχρονα από το παράβολο της άδειας παραμονής επί παραδείγματι των μεταναστών, το κράτος εισπράττει ετησίως 50 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το σημείο λοιπόν αισθάνθηκε την ανάγκη να παρέμβει ο κ. Γεωργιάδης. Αλίμονο, αλίμονο. Μάλλον ξεμηνεμένο στο προηγούμενο του Υπουργείο, από που είχε εκδοθεί και ανακοίνωση όταν έφευγε από τους εφοπλιστές, περίληπτοι τον αποχαιρετούσαν γιατί θεωρούσαν ότι είχε κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Τώρα όσον αφορά τα ΙΕ... Τώρα τον χαιρετάνε οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Ναι, δεν είμαι σίγουρη αν τον χαιρετάνε οι ασθενείς στα νοσοκομεία ή αν τον χαιρετούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες, αν τον χαιρετούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν είμαι απολύτως βέβαιη δηλαδή για το ποιος θα του στείλει τα χέρια. Έχεις γράψει ένα αναλυτικό άρθρο στο τελευταίο Unfollow για την ομοία αλήθεια κυριολεκτικά στην υγεία. Η αλήθεια ποια είναι, Μαρινίκη? Ναι, δυστυχώς ακούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης, μεταξύ διαφόρων, προηγήθηκαν και άλλοι, υπενθυμίζω τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, δεν το ξεχνάνε εύκολα οι ασφαλισμένοι. Υποτίθεται λοιπόν ότι κόπτονται για τη μεταρρύθμιση και τον εξορθολογισμό των δαπανών στη δημόσια υγεία. Στο διατάφτα όμως, αυτό που δεν μας λένε είναι ότι οι ασθενείς τα πληρώνουν. Οι ασθενείς θα πληρώνουν ακόμα περισσότερα για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, είτε με την προηγούμενη μεταρρύθμιση, είτε με την τωρινή. Mm-hmm. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα των περικοπών στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, στο ΝΕΟΠΗ για παράδειγμα και στα ασφαλιστικά ταμεία. Εντελώς ταυτόχρονα, ήδη για την ώρα, οφείλουμε να πούμε ότι... Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός στα νοσοκομεία όλης της χώρας έχει μειωθεί από το 2009 κατά 45%. Ενδεικτικά αναφέρω από τα 2,9 δις του προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία το 2009, είμαστε στα 1,8 το 2013 και θα κατέβει στο 1,6 για το 2014. Όταν εντελώς ταυτόχρονα το 9% του ελληνικού ΑΕΠ δαπανάται σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Άλλη μόνο. Και πολύ φοβάμαι ότι το ρεπορτάζ του συναδέλφου μου, του Λευτέρου του Χαραλαμπόπουλου, το ανέβασε αυτό στην ηλεκτρονική σελίδα του Unfollow, στο site δηλαδή του περιοδικού, για τον ξαφνικό θάνατο που επιχειρεί ο υπουργός, που φαίνεται να ονειρεύεται ο υπουργός για τον ΝΕΟΠΗ, για την ταφόπλακα δηλαδή που πάει να βάλει στον ΝΕΟΠΗ μέχρι το τέλος του χρόνου. Πολύ φοβάμαι ότι θα επιβεβαιωθεί. Θα του βγει το σχέδιο, Ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που ονειρεύεται για τον ΝΕΟΠΗ, για τον ΝΕΟΠΗ νούμερο 2 για την ακρίβεια, γιατί μάλλον θα τον κλείσει τον αποτυχημένο με την υπάρχουσα μορφή του. Αυτό που ονειρεύεται λοιπόν είναι να γίνει απλώς ένας αγοραστής υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, Μαρινίκη, είναι ότι αυτό το χρησιμοποιούν ως μόνιμο τρόπο για να φεύγουν από τις δύσκολες καταστάσεις στην κυβέρνηση. Βλέπουν δηλαδή κάθε επιχείρηση δική τους, δηλαδή είτε είναι ΕΟΠΗ, είτε λέγεται ΛΑΡΚΟ, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, νομίζουν ότι μπορούν να την πτωχεύσουν και να πάνε αμέσως στην επόμενη και να μην υπάρχει καμία, καμία συνέπεια προς τους πολίτες. Καμία συνέπεια ακόμα και προς τους ασθενείς σε σχέση με τον ΕΟΠΗ ή καμία συνέπεια προς τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, ας πούμε, αν είναι κάτι άλλο. Ναι, και έχουν ξεκινήσει. Έχουμε το παράδειγμα του ξαφνικού θανάτου. Αναφέρομαι στην δημόσια τηλεόραση. Σωστά. Στο Μαύρο που επέβαλαν στις 11 Ιουνίου, του Ιουνίου που μας πέρασε, και τώρα πια... Και στην εισβολή των ΜΑΤ μέσα στη νύχτα, έτσι καταλαβαίνουν το νόμο, έτσι καταλαβαίνουν την νομιμότητα φαίνεται στην κυβέρνηση αυτή, με τα ΜΑΤ να μπαίνουν μέσα στη νύχτα. Μάλιστα. Για Μαρινίκη, να καταλάβουν το κτίριο από ποιους άραγε, σωστά. Από αυτούς που άφησαν χωρίς δουλειά, ως προσωπικό τσαμπουκά του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Γιατί αξίζει να θυμόμαστε ότι το ξαφνικό κλείσιμο, το μαύρο που επέβαλε η κυβέρνηση αυτή στη δημόσια τηλεόραση, ήρθε αμέσως μετά την αποτυχία του περιβόητου success story με την πώληση της ΔΕΠΑ ΔΕΣΦΑ.
Είχα ακριβώς λίγες ημέρες μετά την αποτυχία του success story, του πρωθυπουργικού success story. Πάντοτε επιχειρούν ένα τέτοιο πυροτέχνημα όταν κάνουν ένα τραγικό λάθος. Μαρινίκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στην συνεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Για τη Στερεά Ελλάδα μιλάμε τώρα, Γιώργο, για τα χρέη της ΤΕΔ Κέδειας. Ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει στο παρελθόν και ήταν καυτή πατάτα. Ναι, παραμένει καυτή πατάτα γιατί επέλεξαν να αφήσουν αυτό το κομμάτι εκτός προϋπολογισμού, διαφορετικά θα υπήρξαν προβλήματα. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν η καλύτερη δυνατή λύση που μπορούσε να βρεθεί. Είναι δεδομένο ότι τις προηγούμενες συνεδριάσεις που καλύψαμε εμείς παρουσιάστηκε μέχρι και ο κύριος Μπουροδήμος που εκεί είχε εμφανιστεί το πρόβλημα με την κατασκευή τότε του Δημαρχείου, που είχε πει ότι τα λεφτά υπάρχουν. Εφόσον τα λεφτά υπάρχουν, στο γνωστό μότο χρήματα υπάρχουν, για ποιο λόγο δεν αποσαφηνίζεται η κατάσταση έτσι ώστε τα λεφτά να πάνε εκεί που πρέπει εφόσον υπάρχουν και να τελειώσει το θέμα. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Το θέμα είναι ότι το ρεπορτάζ αναφέρει και εμπλοκή μέχρι και των νομικών. Είναι διατηρημένοι δηλαδή από την ΠΕΔ να φτάσουν μέχρι την ελληνική δικαιοσύνη για να διευθετηθεί η κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα σε όλους τους δημάρχους. Δεν τους απασχολεί τίποτα άλλο σε κάθε συνεδρίαση. Τι θα κάνουν με τις παλιές οφειλές της ΤΕΔ Κέδειας. Να δούμε το ρεπορτάζ και αν μπορέσουμε να βρούμε στο τηλέφωνο τον κύριο Τετριμίδα, τον πρόεδρο της ΠΕΔ, και για θέματα που σχολιάσαμε για το Δήμο Μακρακόμης. Τα χρέη και τα συνολικότερα προβλήματα που έχει κληρονομήσει από την πρώην ΤΕΔ Κέδειας απασχόλησαν για μία ακόμη φορά την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που διεξήχθη στη Λαμία με κυρίαρχο θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού για τη νέα χρονιά. Το χρέος για την αγορά του διοικητηρίου στη Χαλκίδα και τα χρήματα που διεκδικούν εργαζόμενοι από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ανάπτυξη Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΕΔ Κέδειας είναι ένας διαρκής πονοκέφαλος που γίνεται μεγαλύτερος όταν πρόκειται για ένα ποσό που και για τις δύο περιπτώσεις αγγίζει περίπου τις 700.000 ευρώ. Οι αυτοδιοικητικοί της Εύβοιας που θα έπρεπε να γνωρίζουν λεπτομέρειες από τις συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχουν προσφέρει κάτι μέχρι τώρα για την επίλυσή τους και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δήμαρχος Δυρφίων Μεσαπίων σε παλαιότερη συνεδρίαση είχε προσδιορίσει ότι τα χρήματα για την αγορά του διοικητηρίου βρίσκονται στα ταμεία του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ αποφάσισαν να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα εξέβρεσης λύσης, χωρίς μάλιστα να αποκλείουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Ενώ αποφάσισαν να αποσύρουν από τον προϋπολογισμό το ποσό που αφορά το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώσπου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την οποία ασχολούνται πλέον νομικοί σύμβουλοι. Παράλληλα, έγιναν αναφορές στη συνολικότερη οικονομική κατάσταση της ΠΕΔ αλλά και των Δήμων της Στερεάς, όπου προσδιορίστηκε ότι εάν συνεχιστούν οι περικοπές στη χρηματοδότηση, θα προκύψει ζήτημα λειτουργίας για αρκετούς Δήμους. Επίσης, αρκετοί δημάρχοι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους και για την αξιολόγηση και τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων της αυτοδιοίκησης. Ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές στις μελέτες του Υπουργείου Εσωτερικών για την έλλειψη υπαλλήλων που προκύπτει για αρκετούς Δήμους, όπως ο Δήμος της Λαμίας. Παραμένουμε στο θέμα. Πάμε στον πρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς και δήμαρχο Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου, τον κύριο Τετριμίδα, για να μας πει και για την πρόσφατη συνεδρία της ΠΕΔ το ένα θέμα με τα χρέη της ΤΕΔ. Έχουν μπλέξει οι άνθρωποι και έχουν μπλέξει έτσι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βουτσίνη. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα χρέη της πρώην ΤΕΔ Εβίας. Το αφήσατε πάλι στην άκρη. Δεν τα αφήσαμε. Είναι μια υπόθεση εκεί με την αγορά του κτηρίου που είχε χρηματοδοτηθεί από το ΘΥΣΕΑ. Πήγαν τα χρήματα σε ένα δήμο. Εντάξει, φαίνεται μια οφειλή προς τον κατασκευαστή από την ΠΕΔ τώρα τα ζητάει. Υπάρχουν κάποιες δικαστήρια στην πορεία τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο. Πιστεύω να ξεκαθαριστεί πλέον, να πάρουμε τα χρήματα, να μπορέσουν να πληρώσουν και τα κατασκευαστή και να μείνουν και τα χρήματα αυτά τα οποία είχε δώσει η ΤΕΔ Κέδειας από το ταμείο της. Προκύπτει κάτι από το γεγονός. Καλησπέρα κιόλας, Δημαρχέ. Ο Γιώργος Στεριόπουλος είναι. Γιώργος. Κύριε Στεριόπουλε, ναι. Προκύπτει κάτι από το γεγονός ότι ο κύριος Μπουροδήμος έχει πει ότι τα λεφτά είναι στο Δήμο? Τα λεφτά είναι στο Δήμο από το 2009. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είχε κόψει κάποιο έντομο ο κύριος Μπουροδήμος. Δεν το θεώρησε ο Επίτροπος. Γιατί η προγραμματική σύμβαση έλεγε κάτι άλλο. Φορέας υλοποίησης και λοιπά, εκεί είχε το πράγμα.
το υλοποίησε το έργο η ΤΕΒ Κέμιας, ο κύριος Μπορδήμος πήρε τα χρήματα και δεν μπορεί να τα μεταφέρει στην ΤΕΒ Κέμιας ούτε στην ΠΕΒ. Εγώ είχα επικοινωνία και με το Υπουργείο, μήπως βρισκόταν μια λύση μέσω Υπουργείου να πάρει τα χρήματα και να τα δώσει στην ΠΕΒ να πληρώσουμε το κτίριο στον κατασκευαστή. Ξαναγκαστήκαμε να κάνουμε μια αγωγή εναντίον του Δήμου Δελφίων για να πάρουμε τα χρήματα. Μάλιστα. Και σε σχέση με τον προϋπολογισμό, αυτά τα ποσά δημιουργούν πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε, με τον προϋπολογισμό πέρασε ομόφωνα βέβαια. Έχουμε βάλει μέσα σαν αυτή την απέτηση του κ. Τάγκα εκεί, όπου ζητάει κάποια χρήματα. Ωραία. Λοιπόν, Δήμαρχε, πριν σας αποδεσμεύσουμε, παρουσιάσαμε ένα ρεπορτάζ από τον Δήμο της Μακρακόμης ότι φαίνεται πως υπάρχουν διαδικασίες να ρουφάνε λογαριασμούς από λογαριασμούς πολιτών για χρέη προς τον Δήμο. Υπάρχει κάτι τέτοιο σχετικό συνολικότερα στην αυτοδιοίκηση? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω ούτε εγκύκλειοδη, ούτε διαταγή και δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάποιο έργο. Και το φαντάζομαι ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μα πώς δεν συμβαίνει, το παραδέχθηκε ο κύριος Παπαευθυμίου ότι ο οικονομικός του προϊστάμενος έδωσε στοιχεία στις τράπεζες για να αρχίσουν να παίρνουν λεφτά από τους λογαριασμούς. Από οφειλές, από τα ανταποδοτικά. Από οφειλές προς το Δήμο, από το νερό. Μα δεν το ξέρω, κύριε Σεργιώπο, δεν το ξέρω, δεν μου έχει τύχει εμένα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν νομίζω... Και μάλιστα, ακούστε με λίγο, η δικαιολογία για όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που μπορεί να απειληθεί μέχρι και η θέση του οικονομικού διευθυντή της υπηρεσίας, γιατί αυτός υποχρεούται να δώσει τα στοιχεία. Διαφορετικά θα απολυθεί. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τις διαδικασίες να εισπράξουμε τα ανταποδοτικά, γιατί υπάρχουν πολλές οφειλές δημοτών προς το Δήμο, αυτό είναι αλήθεια. Θα πρέπει να κάνουμε οποιοδήποτε ενέργειες, είτε να στείλουμε στην εφορία για δέσμευση φορολογικής ενημερότητας και αν το ποσό υπερβαίνει και τις 5.000 σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να τα στείλουμε και για αναγκαστική εισπράξη εκεί που προβλέπεται. Ο Δήμος Μακρακόμης έστειλε για αναγκαστική εισπράξη όλες τις οφειλές πάνω από 300 ευρώ. Εγώ ρωτάω γιατί εσείς ξέρετε τα αυτοδιοικητικά καλά. Μπορεί ένα δημοτικό συμβούλιο να πάρει μια απόφαση και να πει ό,τι οφειλή υπάρχει στο Δήμο μπορεί ο πολίτης να έρθει και να τη ρυθμίσει? Είναι δύσκολο? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν δεν έχει υποθετηθεί ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο. Μόνο στην εφορία υπάρχουν ρυθμίσεις. Στους Δήμους δεν έχει ρυθμιστεί, δεν έχει νομοθετηθεί ακόμα το να μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις. Και αν εξυπηρετούμε τους δημότες, τους εξυπηρετούμε γιατί βλέπουμε την ανάγκη τους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό ως δεδομένο για να μπορείτε να το διαχειριστείτε. Ακριβώς όπως σας είπα προηγουμένως, κάποιες οφειλές μπορούμε μέσω της εφορίας να δεσμεύσουμε φορολογική ενημερότητα για να μπορέσουν να κάνουν, να έρθουν να πληρώσουν οι δημότες και αν το ποσό υπερβαίνει τις 5.000 μπορεί να προχωρήσουμε και σε αναγκαστική ύπαρξη. Να το κάνω λίγο πιο απλά για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Εάν λοιπόν ένας πολίτης έχει ένα λογαριασμό ίδρευσης 1.000 ευρώ και έρθει στο Δήμο και πει εγώ θέλω να σας δώσω 200, δεν τα παίρνετε? Κοιτάξτε, ο κάθε υπηρεσία τώρα ενεργεί ανάλογα σήμερα με τις ανάγκες και των δημοτών και λοιπά. Δέχομαι ότι θεσμοθετημένο δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορεί άτυπα αυτή την περίοδο που έχουν κυριολεκτικά εξαντλήσει τους πολίτες οικονομικά να έρθει ένας πολίτης στο Δήμο και να πει πώς θα χρωστάω ρε παιδιά? Μα σας είπα προηγουμένως τώρα, κάποιες ρυθμίσεις γίνονται τώρα. Γίνονται. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι δεν προσέρχονται καθόλου. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, οι επιχορηγήσεις από την κεντρική διοίκηση προς τους Δήμους είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Δηλαδή ίσα ίσα τα λειτουργικά έξοδα. Αν λοιπόν δεν εισπράξουμε και τα ανταποδοτικά, δεν μπορεί να φανταστώ πώς μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Σας ευχαριστούμε κύριε Τετριμίδα. Υπάρχει πρόβλημα και για τους Δήμους, σοβαρότατο.
Προφανώς και υπάρχει. Και με δεδομένο ότι οι κεντρικοί σε αυτοτελή πόροι δεν έρχονται έτσι όπως πρέπει να έρχονται, τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Το θέμα είναι όμως, εάν ο Μεροκαματιάρης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν από. Πώς να το πω, δεν θέλουν να πληρώνουν. Έχουν και δεν θέλουν να πληρώσουν. Ακριβώς, υπάρχουν και τέτοιοι. Πώς θα χωρίσουμε όμως αυτούς από τους άλλους που δεν έχουν. Και τα έσοδα των Δήμων και των 14 πιθανόν είναι ακόμα λιγότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε ποιοι δινή θέση έχουν περιέσει οι Δήμοι, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει όμως τους δημότες τους καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουν τι να πρωτοπληρώσουν. Αυτό είναι αλήθεια βέβαια και εμείς από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε κάνουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Δήμαρχε, με την εντολή αυτή που έδωσε σήμερα ο Δήμος Μακρακόμης, μάλλον η υπηρεσία, η οικονομική υπηρεσία, ακούστε τι έγινε σήμερα, το οποίο το καταγράψαμε για να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Πήγε η τράπεζα και πήρε από το λογαριασμό του παιδιού αυτού που χρώσταγε, από το λογαριασμό μισθοδοσίας του τα λεφτά. Και η μισθοδοσία του συγκεκριμένου παιδιού ήταν 380 ευρώ. Ήταν συνδικαιούχος ο πατέρας στο λογαριασμό μισθοδοσίας του παιδιού και πήγαν και πήραν τα λεφτά του παιδιού από το λογαριασμό. Κύριε Σεριόπουλε, δεν ξέρω την περίπτωση ακριβώς. Μπορείτε με τον δήμαρχο. Όχι, όχι. Μακατώ. Δεν το λέω για ποιο δήμαρχο. Λέω ότι έκανε η τράπεζα με το που της δόθηκε η εντολή. Η τράπεζα δεν το εξετάζει. Ναι, αυτό όπως είπα στην και αρχή. Υπάρχει και, ακατάσχετο, και υπάρχει και ακατάσχετο για λογαριασμούς μισθοδοσίας μέχρι 1000 ευρώ. Σας είπα δεν ότι η μισθοδοσία του παιδιού ήταν 380 ευρώ. Δεν μπορεί να εισπράξει τα ανταποδυτικά η τράπεζα, δεν ξέρω. Αυτό θα το κοιτάξω και θα τα πούμε. Δεν το γνωρίζω. Να είστε καλά, κύριε Τετριμίδα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γιώργο Στεριόπουλο, εμείς πάμε σε θέματα που αφορούν ξανά την υγεία και με την παρουσία πρόσφατα του Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ, του κυρίου Αριστομένη Σιγκελάκη, σε μια συνέντευξη συνολικότερα για τις κινήσεις που μπορεί να σώσουν έναν συνάνθρωπό μας, αλλά και τα προβλήματα που απασχολούν συνολικότερα το ΕΚΑΒ όλης της χώρας, αλλά και την περιφέρεια Στερεάς. Συνεχίζουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα παραμείνουμε στον χώρο της υγείας και στο ΕΚΑΒ στις χρήσιμες πληροφορίες που δόθηκαν και στην πόλη της Λαμίας για το πώς μπορεί να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Όσο και αν φαντάζουν απλά και κατανοητά, ίσως οι περισσότεροι από εμάς να μην γνωρίζουμε. Για θέματα που αφορούν το ΕΚΑΒ συνολικότερα και ειδικότερα, θα τα σχολιάσουμε ευθύς αμέσως με τον αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, που βρίσκεται κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Σιγκελάκη, τι κάνετε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την να ξεκινήσουμε λίγο από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρακτική εφαρμογή κάποιων απλών αλλά σωτήριων κινήσεων για έναν συνάνθρωπό μας, κύριε Σιγκελάκη. Ναι, φέτος πήραμε την πρωτοβουλία να θεσπίσουμε την Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης και Πρόληψης του ΕΚΑΒ με αφορμή ένα τραγικό γεγονός που έγινε πέρυσι στην Κρήτη, όπου θρηνήσαμε δύο εξαίρετους συναδέλφους μας, τον Δημήτρη Βουρβαχάκη και τον Βαγγέλη Κελαράκη, και μάλιστα εν ώρα καθήκοντος που πήγαιναν για να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε ένα σχολείο του Ρεθύμνου. Είπαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καλύτερη τιμή στη μνήμη τους από το να οργανώσουμε σε όλη την Ελλάδα εκδηλώσεις πρόληψης και εκπαίδευσης, να φέρουμε τους πολίτες κοντά στο ΕΚΑΒ, να τους δείξουμε ότι κάποια πράγματα είναι απλά αν έχεις την κατάλληλη εκπαίδευση να τα κάνεις, και με σύνθημα ότι μια εβδομάδα μπορεί να κρατήσει μια ζωή, ουσιαστικά θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Mm-hmm. Ότι μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση, μέσα από κάποιες βασικές οδηγίες, μπορεί ο καθένας να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, να τον κρατήσει στη ζωή μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια και να του αλλάξει πραγματικά τη ζωή για πάντα. Γιατί ξέρετε ότι τα πρώτα λεπτά είναι πολύ κρίσιμα. Όχι λένε μόνο ότι για... πολλοί θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, κύριε Σιγκελάκη, σας διακόπτω, εάν υπήρχε κάποιος δίπλα που ήξερε έστω τα βασικά. Ακριβώς. Ισχύει αυτό. Βεβαίως. Εντάξει, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε αρκετές τουλάχιστον. Και κάθε λεπτό που περνάει μειώνει κατά πολύ το ποσοστό επιβίωσης του ασθενούς και αυξάνει βέβαια και πάρα πολύ η όποια καθυστέρηση τις βλάβες που μπορεί να έχει, κάποιες από τις οποίες μπορεί να είναι και μόνιμες, μη αναστρέψιμες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στο συνάνθρωπό μας που έχει πάθει
ανακοπή. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κανείς γιατρός ή υγειονομικός, μπορεί να είναι και ένας ενεργός πολίτης που έχει διδαχθεί τις κατάλληλες οδηγίες και έχει στην πράξη βέβαια ασκηθεί για να το κάνει. Mm-hmm. Το ΕΚΑΒ τελείως δωρεάν οργανώνει όλο το χρόνο τέτοια προγράμματα, αρκεί να απευθυνθεί κανείς στο παράρτημα εδώ της Λαμίας ή στα τηλέφωνα από την ιστοσελίδα μας. Και τώρα τι κάναμε, αυτή τη βδομάδα είπαμε ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε γνωστό σε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους, να καταλάβουν ότι δεν είναι ένα προνόμιο κάποιων ειδικών, ότι ο καθένας μπορεί να βοηθήσει τον συνανθρωπό του, το παιδί του, τον πατέρα του, τη γυναίκα του, για τις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση, όταν έχει ποια είναι τα κύρια σημεία τα οποία θα πρέπει να ξέρει ένας, έστω και από αυτό το μάθημα ζωής που κάνετε ως ΕΚΑΒ, κύριε Σιγκελάκη. Ναι. Η καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση μου λέτε, ναι, το κυριότερο έτσι. Το κυριότερο ότι όταν υπάρχει ένα αντικείμενο που έχει κάποιος καταπιεί, μπορεί να τον βοηθήσει με κάποιες κατάλληλες κινήσεις να το αποβάλει. Στους αθλητικούς χώρους γίνονται, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί που κλείνουν την αεροφόρο οδό. Θέλω να πω λοιπόν ότι απλά πράγματα και κυρίως η έγνοια για τον συνάνθρωπο, η οποία όμως πρέπει μέσα από κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλες οδηγίες να εκφραστεί, μπορούν να είναι σωτήρια για κάποιον. Θέλω επίσης να πω ότι ένα άλλο σκέλος είναι η πρόληψη των ατυχημάτων και των τραυματισμών. Το καλοκαίρι τυπώσαμε ένα φυλάδιο το οποίο διανεμήθηκε σε όλες τις εθνικές οδούς, όπου είχαμε βασικές οδηγίες πρόληψης ατυχημάτων και τραυματισμών, είτε στο σπίτι, είτε στην άσφαλτο, είτε στη θάλασσα, είτε παντού. Σιγά σιγά εμπεδώνοντας αυτή την κουλτούρα πρόληψης, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι πολύ καλύτερα. Ξεφεύγοντας λίγο τώρα, πάμε και σε... Θέλω μόνο να πω και κάτι. Παρακαλώ. Προφανώς βέβαια η όποια βοήθεια μπορεί να δώσει ένας πολίτης που έχει εκπαιδευτεί δεν σημαίνει ότι υποκαθιστά το ρόλο του ΕΚΑΒ ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κερδίζουμε λεπτά μέχρι να έρθει. Ακριβώς. Το εξειδικευμένο προσωπικό. Κερδίζουμε λεπτά, αγοράζουμε χρόνο για να έρθει η βοήθεια. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Πρέπει να δοθεί ένα τέτοιο μήνυμα και στην πολιτεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε όλους, να αγοράσουμε περισσότερους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, να είναι σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, σε χώρους όπου υπάρχει πολλής κόσμος, mm-hmm. σε δημόσιες υπηρεσίες. Να είναι λοιπόν αυτό το μηχάνημα, το οποίο πραγματικά είναι πολύ απλό και σωτήριο στη χρήση του, αλλά να υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Δεν χρειάζονται να είναι πάρα πολλοί, αρκεί να είναι τόσοι ώστε πάντα κάποιος να βρίσκεται που να ξέρει να το χρησιμοποιήσει. Και κερδίζουμε λοιπόν έτσι χρόνο για να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια και όλα μετά είναι καλύτερα. Ξέρω όμως ότι παρόλο που προσφέρετε σημαντική βοήθεια, σώζετε ανθρώπινες ζωές, η δουλειά σας γίνεται κάτω από αντίξωες συνθήκες, κύριε Σιγκελά, και μιλώ και για τους συναδέλφους σας που τρέχουν από περιστατικό σε περιστατικό με παλαιωμένα οχήματα, με απαρχαιωμένο ίσως ιατρικό εξοπλισμό σε αρκετές περιπτώσεις και με όλα αυτά τα προβλήματα που σας πλήττουν με τις μισθοδοσίες σας, φαντάζομαι, ίσως και διαθεσιμότητες και σε εσάς. Πώς τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά? Η αλήθεια είναι ότι η εποχή είναι πολύ σκληρή. Η δημοσιονομική συγκυρία είναι τέτοια που δημιουργεί σε όλους προβλήματα. Έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε το ΕΚΑΒ έξω, αν θέλετε, από τον τυφώνα της κρίσης έως ένα βαθμό. Έχουμε αποκαταστήσει την ροή της χρηματοδότησης ούτως ώστε να πληρώνονται τακτικά οι διασώστες μας, οι γιατροί μας, όλα μας τα στελέχη, και αυτό πλέον και οι ίδιοι το χαιρετίζουν, να καταβάλλονται και εκτός έδρας αμοιβές τους και όλα αυτά. Βέβαια είναι όλα, έχουν μειωθεί πολύ, αλλά τουλάχιστον πρέπει στην ώρα τους να καταβάλλονται. Από εκεί και πέρα είναι μπροστά σε εξέλιξη ένας μεγάλος διαγωνισμός, ο οποίος θα φέρει στο ΕΚΑΒ 186 ασθενοφόρα πανελλαδικά. Mm-hmm. 10 από αυτά θα έρθουν στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο διαγωνισμός αυτός είναι σε εξέλιξη. Εμείς αισιοδοξούμε ότι εντός του 2014
τα ασθενοφόρα αυτά θα είναι στη διάθεση των πολιτών και υπάρχει και ένας δεύτερος διαγωνισμός ο οποίος θα προκηρυχθεί τους επόμενους 2-3 μήνες από τον οποίο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας περιμένει ακόμα περισσότερα ασθενοφόρα, άλλα 17. Άρα μιλάμε ότι για 27, για 27 στη Στερεά Ελλάδα και στο σύνολο της χώρας 299 θα λύσουν το πρόβλημα του εξοπλισμού των ασθενοφόρων και σε συνδυασμό με άλλες κινήσεις που κάνουμε για την ψηφιακή σύγκληση, δηλαδή τον ψηφιακό εξυγχρονισμό του ΕΚΑΒ και την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, αισιοδοξούμε ότι όχι μόνο θα κρατήσουν το ΕΚΑΒ ζωντανό, αλλά θα αναπτυχθεί κιόλας για να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Και θα μου πείτε, είπατε για ανθρώπινο δυναμικό τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν ελλείψεις εδώ ή μου είπατε μένετε εκτός κρίσης κατά μία έννοια, αλλά μήπως έχει συρρυκνωθεί ως δυναμικό συνολικά πανελλαδικά, κύριε Σιγκυλάκη, έχετε εικόνα? Η αλήθεια είναι δηλαδή, ότι αν σε μια υπηρεσία πρέπει να είναι 15 άτομα και είναι 7, δεν βγαίνουν οι υπηρεσίες, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, δεν βγαίνει η δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι οι προσλήψεις δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε τους επικουρικούς γιατρούς με τους οποίους ενισχυόμαστε κάθε χρόνο και κάποιοι συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται. Ωστόσο, θα έρθει τώρα ένα μέρος των οδηγών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο ΕΚΑΒ και έχουμε αποσπάσει και δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για 200 προσλήψεις, νέες προσλήψεις διασωστών το ερχόμενο έτος. Αν αυτές υλοποιηθούν ή μάλλον όταν υλοποιηθούν, για να είμαστε και αισιόδοξοι, θα καλύψουν νομίζω τα κενά που υπάρχουν σε συνδυασμό με τις οργανωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό εξυγχρονισμό που θα δώσουν μια μεγαλύτερη επιχειρησιακή δυνατότητα. Εγώ θέλω βέβαια να χαιρετήσω, να επισημάνω, να αναδείξω κάτι που το γνωρίζουν οι πολίτες, η κοινωνία το γνωρίζει, την αυταπάρνηση και τον υψηλό επαγγελματισμό με τον οποίο οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ δίνουν καθημερινά τον αγώνα, δεν υπολογίζουν ελλείψεις, δεν υπολογίζουν προβλήματα, είναι πάντα όταν τους χρειαζόμαστε εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δημόσια υγεία αλλά και για την κοινωνική ασφάλεια, για το αίσθημα σιγουριάς του πολίτη που ξέρει ότι υπάρχει μια υπηρεσία δημόσια καλά οργανωμένη η οποία προσπαθούν και η διοίκηση και οι εργαζόμενοι και σε μια εποχή αν θέλετε γενικότερης αμφισβήτησης των πάντων είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δημόσιοι λειτουργοί δίνουν τον αγώνα τους, προσπαθούμε και εμείς να τους βοηθήσουμε όσο είναι δυνατό και σε συνεργασία πλήρη με την κοινωνία και τους φορείς της να υλοποιήσουν με επιτυχία το έργο τους. Θέλω να κλείσουμε με την περιφέρεια της Στερεάς, κύριε Σιγκυλά, για να σας αποδεσμεύσω. Έχετε κάνει και κάνετε τακτικές περιοδίες ανά την Ελλάδα να μαθαίνετε τα προβλήματα του συναδέλφου σας. Θεωρείτε ότι η περιφέρεια, και δεν την απομονώνω από όλη την Ελλάδα, αλλά για την περιφέρεια Στερεάς και τη Λαμία είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο με εξοπλισμό, έστω με τα ασθενοφόρα που έχουν κάνει πολλά χιλιόμετρα, και το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς και να ολοκληρώσουμε αυτό? Ναι, θέλω να πω ότι το παράρτημα της Λαμίας, της Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, είναι από τα καλύτερα, τα πιο οργανωμένα και πιο αποτελεσματικά σε όλη τη χώρα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εξάλλου φαίνεται καθημερινά, δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει. Οπωσδήποτε οι αλλαγές και η ενίσχυση που χρειάζεται θα φέρουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε συνδυασμό και με τη βελτίωση του οδικού δικτύου που είναι καθοριστικός παράγοντας για την πρόληψη των ατυχημάτων. Σε συνδυασμό επίσης και με μια νέα αντίληψη, ξέρετε, μπαίνουμε στα σχολεία και ετοιμάζουμε και ένα πανελλήνιο πρόγραμμα για να μπούμε σε όλα τα σχολεία της χώρας και τα παιδιά που ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται συγκρατούν τους γονείς να μην τρέχουν, να φορούν τις ζώνες τους, να μην μιλούν στο κινητό όταν οδηγούν, να μην πίνουν, αν θέλετε να έχουν μια πιο σοβαρή, πιο σόφρονα συμπεριφορά σε ό,τι κάνουν. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με στοχευμένες κινήσεις βελτίωσης νομίζω ότι μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε έστω και συγκρατημένα. Θέλω να πω ότι ελπίζω η κρίση να περάσει,
Το ΕΚΑΒ είναι παρόν, θα δίνει κάθε μέρα δυναμικό παρόν, γιατί η κοινωνία το έχει ανάγκη και ξέρει ότι είναι ένας θεσμός αναντικατάστατος. Κύριε Σιγκυλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο και τις χρήσιμες συμβουλές. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί ιατρική εκπομπή, ολογία και λίγο αργότερα ξένη ταινία, ο ήσυχος Αμερικάνος. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.